Στέκια τοξικομανών και χρήση ναρκωτικών. Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Το βράδυ που κλείνουμε το μαγαζί γίνεται χάμος εδώ πέρα. Ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις. Σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας οι πολίτες ζουν υπό καθεστώς συνεχούς φόβου. Πώς πάνε και μπαίνουν. Την πόρτα την έχουμε βάλει 2-3 φορές, την έχουμε αλλάξει. Την πίσω πόρτα το ίδιο. Δεν κοντάμε να κάτσουμε σπίτι, έρχονται και μας κλέβουν. Τι άλλο να σου πω, 2 φορές μπήκαν. Ένα πανάκριβο κλιματιστικό 200.000 ευρώ στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου λαιλατήθηκε σχεδόν αμέσως μετά την τοποθέτησή του. Οι δράστες το κατέστρεψαν απλώς για να πάρουν το χαλκό που περιείχε. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες ξεκίνησαν να το ξυλώνουν. Επειδή είχε κάποιες σωλήνες χαλκού και επειδή είχε κάποιες ψύχτες, τις οποίες και αυτές έχουν χαλκό, και κατάτησε αυτή τη στιγμή το μηχάνημα να είναι σε αυτή την κατάσταση. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε έκπληκτος για τη δημόσια έκκληση που απίθυνε ο Κώστας Μπακογιάννης για συνάντηση, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο Δήμος Αθηναίων διαφώνησε με ειδική επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας τον περασμένο Μάρτιο. Αντιλήφθηκα ότι από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων υπήρχε διαφωνία σε ό,τι αφορά αυτή τη στρατηγική. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι εμείς θα συνεχίσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί αποτελεί βασική φιλοσοφία της στρατηγικής μας για την αστυνόμευση. Στη δημόσια την παράθεση ανάμεσα στο Υπουργείο και τον Δήμο, που εκφράστηκε με αιχμές εκατέρωθεν σε ένα πινκ-πονκ ανακοινώσεων, τοποθετήθηκε μέσω του Open Dora Μπακογιάννη. Ελάτε, δεν νομίζω πως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Είναι δουλειά του Δημάρχου Αθηναίων να εκπροσωπεί τους δημότες του και να φέρνει στο φως της δημοσιότητας θέματα τα οποία τους απασχολούν πάρα πολύ, και το θέμα της ασφάλειας είναι. Η συνεργασία του θα συνεχιστεί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020 σημειώθηκαν 672 ληστείες, όταν το αντίστοιχο διάστημα 2021-2022 ήταν 463, ενώ οι κλοπές και διαρρήξεις από 11.440 μειώθηκαν σε 7.343.